Εδώ θα απαντήσω βέβαια με τη γνωστή ρίση του Σαντεγιάννα. Όποιος ξεχνάει την ιστορία του είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει. Είναι τελεία και παύλα. Δεν υπάρχει συζήτηση σε αυτό. Αυτό που είπε ο κύριος Κέρτσος ξεπερνάει κάθε όριο. Τι σημαίνει ανήκει στο παρελθόν και γιατί το να μην αντλούμε μαθήματα από το παρελθόν δεν μπορεί να μας βοηθήσει, αποτελεί εμπόδιο στο να κοιτάξουμε προς το μέλλον. Τι σημαίνει αυτό? Εγώ δεν την κατάλαβα τη δήλωση του κυρίου Σκέρτσου πραγματικά. Προφανώς γλώσσα λανθάνουσα αλήθεια λέει, είτε σε προσωπικό επίπεδο είτε και σε γενικότερα σε κυβερνητικό. Τα 4 τελευταία χρόνια από τότε που ανέλαβε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, επίσημα, από επίσημα χείλη, έχουμε δει τις εξής δηλώσεις. Δεν θα αναφερθώ στον κύριο Σκέρτσου, είναι έτσι ανάξιο λόγο αυτό που είπε. Όμως βλέπουμε μία έτσι διαφοροποίηση μεταξύ των δηλώσεων και της χρήσης που έκανε του ζητήματος, του ελληνογερμανικού ζητήματος, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Νίκος Οδένδιας. Όσες φορές του δόθηκε η ευκαιρία, τον είδαμε να τοποθετείται με έναν, κατά την άποψή μου, πιο σωστό τρόπο. Αντίθετα, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, έχει τοποθετηθεί δημόσια δύο φορές. Μία φορά εντός Ελλάδος και μία φορά εκτός Ελλάδος. Εντός Ελλάδος ήταν στην επίσημη επίσκεψη, την προτελευταία επίσκεψη, συνάντηση με τον καγκελάριο Σόλτς, όπου είδαμε στις δημόσιες δηλώσεις ξαφνικά ένα Μητσοτάκη να αναφέρεται στο θέμα. Όποιος κοιτάξει, ακόμα και εκ των υστέρων, αυτό το απόσπασμα της συνέντευξης, θα δει ένα Σόλτς να ευνηδιάζεται. Ερχόμαστε μετά στην δεύτερη συνάντησή του στο Βερολίνο. Βγαίνει παρατηρούμε μία επίσημη δήλωση ότι ο Πρωθυπουργός έθεσε το θέμα στον καγκελάριο. Έρχονται στις κοινές δηλώσεις, καμία αναφορά. Και ερχόμαστε ταυτόχρονα με τις κοινές δηλώσεις, δημοσιοποιείται μία συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη, αν θυμάμαι καλά, στη Süddeutsche Zeitung, στην οποία ουσιαστικά αναφέρεται μόνο στο κατοχικό δάνειο. Και ένας σχεδιασμός είναι απολύτως απαραίτητος. Και ο σχεδιασμός δεν μπορεί να γίνει από έναν. Δεν μπορεί να γίνει ούτε από το αρχείο, ούτε από έναν δήμο, ούτε από έναν μόνο. Χρειάζεται μία σύμπραξη, χρειάζεται ένα είδος πυραμίδας. Ποιοι είναι οι θεσμοί λοιπόν που εμπλέκονται στο σχεδιασμό, στο να καταλήξουμε να σχεδιάσουμε μία εθνική στρατηγική? Εκεί είναι σε μορφή πυραμίδας. Ξεκινάμε από τις συλλογικότητες και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι θα βάλουν τα θέματα, προς τα πάνω θα αρχίσουν να ανεβαίνουν στο δεύτερο τοπικό, στις περιφέρειες, από εκεί και πέρα στα υπουργεία, γιατί ξαναλέμε ότι εμπλέκονται πολλά υπουργεία στο συγκεκριμένο θέμα. Βεβαίως. Είναι το δικαιοσύνης, είναι το οικονομικών, είναι το πολιτισμού. Είναι πολλά. Έτσι δεν είναι? Άρα έχουμε αμέσως τρία υπουργεία τα οποία θα πρέπει να χαράξουν μια πολιτική. Και αυτή η πολιτική να υποβληθεί τελικά στον πρόεδρο της κυβέρνησης για να είναι μια εθνική στρατηγική. Δεν γίνεται. Θα έπρεπε να την είχαμε ενδεχομένως από την πρώτη απόφαση του Αρείου Πάγου. Προφανώς. Και μετά, και δεν την είχαμε ποτέ. Προφανώς. Έτσι. Ερχόμαστε και τώρα το στο δίστομο, το οποίο το δίστομο ευτυχώς εξ αποτελέσματος αυτονομήθηκε. Δηλαδή, δεν έχει ανάγκη αυτήν τη συλλογική εθνική στρατηγική. Εκτός εάν δούμε ότι έχοντας την ουσιαστική διαχείριση της υποθέσεως, αν διαπιστώσουμε ότι δεν κάνουν αυτό που πρέπει. Εγώ έχω κάποιες πληροφορίες, δεν ξέρω επίσημα πώς ακριβώς γίνεται ο χειρισμός από πλευράς περιφέρειας. Εκείνο που διαπιστώνω είναι ότι πιστεύω ότι οι διστομήτες οι ίδιοι πρέπει να είναι πολύ κουρασμένοι από αυτή την απόφαση. Από αυτή την υπόθεση. Τους λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι κερδίσατε. Μα τι κερδίσανε? Όντως, έχουν κερδίσει μια επισκεψιμότητα της πόλης τους και της περιοχής. Έχουν κερδίσει ένα πάρα πολύ αξιόλογο μουσείο, όπου υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν καταπληκτική δουλειά, θελοντές και μη. Έχουν κερδίσει μία διεθνοποίηση. Όμως ακούνε και για μία αποζημίωση για την οποία δεν ξέρουν ποιος τη χειρίζεται, πώς τη χειρίζεται, τι γίνεται,
τι θα γίνει. Τελικά θα τεθεί ή δεν θα τεθεί. Προσωπικά πιστεύω και το ερώτημα είναι αρνητικό με αυτό, θα τεθεί τελικά ή δεν θα τεθεί. Προσωπικά πιστεύω ότι η δικαστική, το υλικό που έχει συγκεντρωθεί από όλες αυτές τις δικαστικές αποφάσεις πλέον μπορεί να χρησιμοποιηθεί και επίσημα να τεθεί στο τραπέζι, επίσημα εν είδη διαμεσολάβησης διεθνούς, εν είδη διαπραγμάτευσης. Δηλαδή να ζητηθεί επίσημα από τη Γερμανία να έρθει να μας πει τι θα κάνουμε με αυτή την υπόθεση του στόμου, τέλος πάντων. Και ποιος θα το κάνει αυτό, κυρία Σταμούλη, ποιος μπορεί να το κάνει αυτό? Προφανώς οι διστομίτες έχουν εξουσιοδοτήσει, τότε εξουσιοδοτήσανε τον νομάρχη Βιωτίας, τώρα ο νομάρχης Βιωτίας είναι ο περιφερειάρχης. Ας μας πει λοιπόν, μπαίνουμε σε αυτοδιοικητικές εκλογές, ας μας πούν όσοι έρθουν ως υποψήφοι περιφερειάρχες, τι έχουν σκοπό να κάνουν με την υπόθεση του διστόμου.